του Αγίου Πνεύματος όλο το έργο κανονικό και πραγματικό είναι. Του Θεού τον λόγο όταν διαβάζεις και προσευχέσαι, μέσα σου είσαι ακλόνητος. Ο έξω κόσμος δεν μπορεί να σε επηρεάσει και μέσα σου είσαι φωτεινός. Μέσα σου θέλεις τον Θεό να αγαπήσεις, απεχθάνεσαι τον μοχθηρό κόσμο. Με τα καλά θέλεις να ασχολείσαι, αυτό σημαίνει με τον Θεό να ζεις. Και όχι όπως ψευδός λένε, πολύ να χαίρεσαι. Προσοχή σε όλα όσα βιώνεις, στο να γνωρίζεις τον Θεό αληθινά, αναζητώντας τους τρόπους του έργου του. Πως διαφωτίζει και αγγίζει το Άγιο Πνεύμα τους ανθρώπους, αναζητώντας τα χνάρια όλου του έργου του Θεού. Αν πίνεις και τρως το λόγο του Θεού και προσευχέσαι, και με πραγματικό τρόπο συνεργάζεσαι, αν είσαι σαν τον Πέτρο και τις κακές μεθόδους απορρίπτεις και το καλό των αιώνων αφομοιώνεις. Αν κάνεις ό,τι μπορείς με το έργο του Θεού για να συνεργαστείς, αν ακούς και παρατηρείς με τα αυτιά και τα μάτια σου, αν προσεύχεσαι και συλλογίζεσαι, σίγουρα τότε ο Θεός θα σε καθοδηγεί, θα σε καθοδηγεί.